σου πω! Άσε με, Μωρή! Άσε με στις μαύρες μου σήμερα! Τρακάρισα και με τα μάξι! Κοσμά μου, τι έπαθες! Είσαι καλά! Πού έπεσες, σε κολόνα, τρακάρισες! Δεν ήταν κολόνα, κολόγρια ήταν. Τη σκότωσες! Όχι, την τσέπη μου σκότωσα. Για να γλιτώσω τα δικαστήρια και τις αστυνομίες έδωσα στο γιο της 50 ολόκληρα χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα! Πολλά λεφτά, ρε παιδάκι μου. Και τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο πώς να τα ξαναπάρω πίσω, ρε παιδί. Ωραία, από τρόπους εσύ άλλο τίποτα. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα πάρω πίσω. Δεν μου λες, μόνο κοσμά μου. Τι βρήκες τη Λίζα? Τη βρήκα! Βρήκες τη Λίζα! Τη λύση, μωρή, που θα πάρω πίσω τα λεφτά. Τη Λίζα. Κάτσε εκεί. Σωτήρι μου, σωτήρι μου. Σκληρέ χαράπο. Ναι, καλησπέρα σας. Εδώ παπά Κοσμάς. Εσείς είστε κυρία Δαμιανού. Με συγχωρείτε για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά ξέρετε, πρέπει να βοηθήσετε μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Κόφτε ύπαρξη. Να. Ναι, βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, πόσα λεφτά έχουμε στο ταμείο? Όχι τόσο πολλά, καλέ, όχι. Κάπου 50-55 χιλιάδες. Ναι, εκεί. Ναι, είναι μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Μια γριούλα είναι. Μια γριούλα ζητάει επιγόντως να σας δει. Έρχεται, λέει, εκ μέρους του κυρίου Παπακοσμά. Α, ναι, να περάσει αμέσως. Περάστε μέσα. Αν τι απέξω θα περάσω. Μέσα θα περάσω. Α, να καθίσω, κόρη μου. Γιατί έρχομαι από τις κουκουβάουνες με τα πόδια. Καθίστε, κυρία μου. Ως κυρία, Δεσποινής παρακαλώ. Και Παρθένα. Κι εγώ. Τι, Παρθένα? Όχι, Δεσποινής. Α, είπα κι εγώ. Γιατί πού να βρεις Παρθένα τη σήμερα ημέρα. Τα τότε χρόνια εμείς μέναμε. Τι θα πάρετε να σας κεράσω? Καφέ, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, σεβενάπ. Κανα τσιμπουκάκι έχετε? Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε. Όχι, γιατί εμείς οι Σμυρνιές που και που κάνουμε κανα τσιμπουκάκι. Τι έχετε? Δεν είμαι καλά για την υγεία μου. Οι γιατροί μου είπαν να προπονούμε για πτώμα. Πρέπει να κάνω εγχείρηση. Τι εγχείρηση? Προστάτη. Πώς? Το μάτι. Στο μάτι. Τι έχει το μάτι σας? Να δεις πώς το λένε, μωρέ. Μια γάρα. Μια γάρα. Ναι. Μάλιστα καταράκτη. Μάλιστα καταράκτη. Μπράβο, κορί. Μπράβο, και να ήταν μόνο αυτό. Έχετε κι άλλο? Ορχίτιδα. Πώς? Έχω ένα μπόνο εδώ κάτι πονάκια. Α, μάλιστα, σαλπιγκίτιδα. Ναι, μπράβο, από αυτή τη ρουφιάνα τη σαλπιγκίτιδα. Αφού να φανταστείτε, ξυπνάω κάθε πρωί με σάλπιγκες, νομίζοντας ότι είμαι στρατιώτης για συσίτιο. Άμα δεν είχα και το ζάχαρο. Άντε καλέ, θα ήμουν αφερδίκη μια χαρά. Έχετε και ζάχαρο? Πώς? Δεν θυμάμαι. Πόσο μου είπε ο γιατρός? 1 κιλό, 2 κιλά, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Αφού να φανταστείτε, μου είπε ότι άμα δεν κάνω δίαιτα, σε λίγα χρόνια θα γίνω κομπόστα. Έτσι μου είπε. Κακομοίρα μου. Κακομοίρα. Τέλος πάντων, μου δίνετε παρακαλώ την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Την επιστολή που σας έδωσε ο κύριος Παπακοσμάς. Βεβαίως, την επιστολή βεβαίως. Τσάκω τίτη. Μάλιστα. Άποροι. Άποροι. Πολύ άποροι. Απορότατοι. Αφού απορώ κι εγώ. Το ταμείο μας αυτή τη στιγμή θα σας δώσει 55.000 δραχμές. Να'ν καλά το ταμείο σας. Να'ν καλά το ταμείο σας. Ο Θεός να σας βάλει λεφτά το ταμείο σας. Α, Παναγία μου. Απορολόγητε κι εκεί. Φυσικά. Θα μας υπογράψετε μια απόδειξη. Θα σας υπογράψω. Μόνο που ξέρετε, δεν ξέρω γράμματα. Με σταυρό. Α, με σταυρό. Θα βάλουμε σταυρό. Α, τι καλά. Δεν μου λέτε ένα φτάνει. Φτάνει. Όχι, γιατί εμείς τις εκλογές τότε βάζαμε 5. Τα
Ατουκαλίτες! Ατουκαλίτες! Χτύπησες, γιαγιάκα? Νομίζω, γιά μου, ότι από το πέσιμο έπαθα θλάση στα ούρα. Μισό λεπτό να σου πω. Α, το μανάρι μου το γρίζο μου. Πώς ήταν και πώς έγινε. Κάποτε το χτένιζα το μανάρι μου. Τώρα ούτε σαπούνι δεν πιάνει. Σαν τη φαλάκρα του μπάρκουλι έγινε. Πώς πρόλαβα, γίνανε άφαντε. Τι πράγμα? Άφαντε γίνανε, χάθηκα. Πάει τσάντα σου γιαγιάκα, πάνε τα λεφτά. Τι λες μωρέ, που τι είμαι εγώ. Εδώ τα έχω τα λεφτάκια. Τα λεφτάκια, τα λεφτά. Στην τσάντα τι είχες?